Γεια σας λοιπόν και από εμένα, μια εκπομπή τελείως διαφορετική, η παράδοση αλλιώς, και αν μη τι άλλο, μαζί με τη συμπατριώτησά μου τη Δωδώνη, να κάνουμε γευστικές και πόσο μάλλον παραδοσιακές συνταγές. Ακολουθήστε στο κανάλι της Δωδώνη, όπως και στα δικά μου social, Χρήστος Μπάρκας Official και στο Instagram. Θα δούμε μια εύκολη πίτα και πόσο μάλλον παραδοσιακή και παράλληλα γεννιώτικη. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι να βάλουμε βούτυρο στο ταψί και δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και το βάζουμε στο φούρνο μας να κάψει. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνταγής. Θα ξεκινήσουμε με το γιαούρτι. Θα βάλουμε δύο κουταλιές της σούπας. Ειλικρινά μια πίτα με πάρα πολλά συναισθήματα, τουλάχιστον για εμένα. Μια γρήγορη πίτα την οποία από μικρός θυμάμαι η γιαγιά, η μαμά, τρέχαμε, κάναμε και πάντα μας φωνάζανε «Ελάτε να φάτε γρήγορα την πίτα, ελάτε ειλικρινά». Μια πάρα πολύ γευστική πίτα. Συνεχίζουμε, έχουμε βάλει το γιαούρτι. Θα προσθέσουμε περίπου 300 ml νερό, αυγουλάκια. Θα βάλουμε αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι ουσιαστικά να γίνει ένας δεμένος χυλός. Φρέσκο πιπέρι και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε το ταψάκι μας που έχουμε βάλει στο φούρνο. Ρίχνουμε την πίτα μας, ραντίζουμε με ένα κορδόνι ελαιόλαδο και τελειώνουμε με φέτα, φέτα Δωδώνη. Τρίβουμε όμορφα, ωραία, από πάνω μπόλικα γενναία κομμάτια φέτα. Ψήνουμε στους 175 με 180 βαθμούς, περίπου για 40 με 45 λεπτά. Αφού τελειώσουμε με το μείγμα και έχουμε τρίψει τη φέτα μας, μπορούμε να πάρουμε ένα καρότο, όπως έχω εγώ εδώ, είτε στο ψηλό, όπως και κολοκύθι. Επιλέγουμε πάντα το εξωτερικό μέρος του κολοκυθιού και μπορούμε να προσθέσουμε και τα συγκεκριμένα λαχανικά και ακολουθούμε πάλι τον ίδιο τρόπο και βαθμούς ψησίματος. Περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της συνταγής, ουσιαστικά σε μια γρήγορη μαρμελάδα, μια μαρμελάδα ντομάτας, ένα τσάτνεϊ όπως το λέμε εμείς λίγο πιο διαφορετικά μαγειρικά. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε σίγουρα ένα μπλέντερ για να βάλουμε μέσα ένα κρεμμύδι. Βάζουμε λίγο νεράκι μέχρι να διαλυθεί, ουσιαστικά να γίνει νερό, να γίνει ένα σώμα μαζί με το κρεμμύδι. Και το βάζουμε πάνω στη φωτιά. Το νερό μας έχει βράσει, ειλικρινά το βλέπετε, κοχλάζει και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε τα ντοματίνια μας και τα αφήνουμε περίπου 30 με 40 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το κρεμμύδι μας σχεδόν είναι έτοιμο. Τα ντοματίνια, όπως βλέπετε, έχουν αρχίσει και σκάνε. Είναι αυτό που θέλουμε ουσιαστικά, να αρχίζουν να βγάζουν το φλοιό. Και με όμορφες γλυκές κινήσεις θα το χαράξουμε και όσο μπορούμε θα αφαιρέσουμε τη σάρκα και τα σπόρια. Θα προσθέσουμε λίγο νεράκι, περίπου 100 με 125 ml και 350 με 400 γραμμάρια ζάχαρη. Ένα γλυκάνισο και προσωπικά εγώ θα βάλω και μερικές ροδέλες καυτερό τσίλι να δώσει μια πιο πικάντικη γεύση. Και θα αρχίσουμε καθ' αυτόν εδώ τον τρόπο να πατάμε τα ντοματάκια μας να διαλυθούν. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να βράσει. Έχει γίνει νομίζω η πίτα μας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο φούρνο.
Θα τη βάλουμε εδώ να κρυώσει και θα ετοιμάσουμε ακόμα ένα tip για το συγκεκριμένο πιάτο. Με κατσική σιωτηρή φυσικά πάντα δοδόνη. Θα βάλουμε δύο κομμάτια. Μία κουταλιά γιαούρτι. Και θα αρχίσουμε να τα πιέζουμε. Ωστόσο να γίνει μία παχύρευστη κρέμα. Θα βάλουμε και φρέσκο πιπέρι. Έχει έρθει η στιγμή λοιπόν να στήσουμε το πιάτο μας. Ένα πιάτο παραδοσιακό, λίγο πειραγμένο. Θα κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι το τσάτνεϊ. Είναι έτοιμο και θα πάρουμε και τη μους. Ορίστε. Ένα εύκολο και γρήγορο πιάτο. Ειλικρινά είμαι σίγουρος ότι θα σας ενθουσιάσει. Δοκιμάστε το και μην ξεχνάτε, κάντε subscribe στο κανάλι της Δοδόνης για γρήγορες, εναλλακτικές και εύκολες συνταγές, όπως και στο δικό μου το κανάλι Χρήστος Μπάρκας Official και στο Instagram. Από εμένα, καλή σας όρεξη.